Αν για το σώμα μας κάνουμε τέτοιον αγώνα προς το γιατρό εδώ της γης, τον υλικό για τη σάρκα μας, που στο τέλος με όπως πασχίζουμε το σώμα μας χάνεται, δεν μπορούμε να το και να το σώσουμε, διότι το σώμα είναι περαστικό. Μέσα στο σώμα υπάρχουν δύο υποστάσεις. Είναι και η ψυχή, είναι το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα, αδέρφια μου, είναι αθάνατο. Και ο Κύριος, όπως είπε ο παππούς πρωτήτερα, τα 7 πάθη του Κυρίου ήρθε για να μας δώσει ακριβώς τη συνταγή, τα φάρμακα, το τίμιο αίμα του, για να σωθούμε. Άραγε, εκεί στο σημείο αυτό, όπως είπα πρωτήτερα, όταν πάμε στο γιατρό του σώματος και τα λέμε λεπτομερώς, όταν κάνουμε κάτι που υποφέρουμε μέσα στη συνείδησή μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στον εαυτό μας, στον πνευματικό γιατρό, άραγε τα λέμε έτσι. Άμα τα λέμε έτσι, ακριβώς είναι η λέξη αυτή που υπόθηκε. Είναι ένα επεισόδιο. Ήρθε και με τα φάρμακα έφυγε. Έτσι και ο Αβραάμ είχε κάνει ορισμένες αμαρτίες, αλλά ήταν επεισόδιο. Γιατί αυτό που είχε, είχε δύο πράγματα καλά που είναι πρότυπο, γι' αυτό έγινε και πατριάρχης. Ποιο? Η προσευχή του. Και η ελεημοσύνη που έκανε καθημερινώς στην τράπεζα όταν ήτανε για το γεύμα καθημερινώς. Αυτό σημαίνει ότι είχε συνέστηση στο πατερημόν που ο Κύριος μας άφησε, δώσει μη σήμερον τον άρτον ημών. Και αυτό το σήμερον, αδέρφια μου, το έχουμε ανάγκη. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα έχουν πάρει μία άλλη όψη. Εμείς κοιτάμε τα μέσα, τα χρόνια, το τι θα γίνει στο μέλλον, στον άνθρωπο, στις πολιτείες, στην κοινωνία ολόκληρη, και χάνουμε το σήμερο. Και ο Κύριος ήρθε για το σήμερο, που λέει «γρηγορείτε στο σήμερο». Ίγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Λοιπόν, να μην χάνουμε το σήμερα, διότι δεν ξέρει ο κάθε άνθρωπος πότε θα πάρει τις βαλίτσες του για το μεγάλο ταξίδι. Και έχουμε μία απόδειξη, επειδή έχουμε ορισμένους κοροπιώτες εδώ, ένας άνθρωπος το κοροπί έφυγε απρόβλεπτα. Ναι, ένας ήδη, έχουν φύγει. Όχι, σήμερα το σηκώσανε μάλλον. Ποιος είναι ο Ραμεκιούσης, που είχε το βιτιοφόρο. Το βιτιοφόρο, ο Μιχάλης, πώς το λέμε. 38 χρονών παιδί. 32. Είχε μέλλον, είχε προορισμό, είχε φτιάξει προγράμματα πάρα πολλά. Αλλά μείνανε τα προγράμματα και το παιδί έφυγε. Άραγε, εκεί. Ξαφνικά, δε πώς. Εκεί πώς και ψέμεινε. Γι' αυτό να με ήθελα να το αναφέρω το παράδειγμα αυτό, ότι δεν γνωρίζουμε το αύριο. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Ναι, και μέχρι το βράδυ. Ας συνεχίσουμε, αδελφέ Γιώργο, στο 325. Στο ίδιο θέμα πάλι. Νιώθω ολόφωτος, ζεστός και ήσυχος, όταν στρέφομαι με όλη μου την ψυχή προς τον νοητό ήλιο, τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριό μου, Ιησού. Τότε οι πάγοι της καρδιάς μου λιώνουν, τα σκοτάδια διαλύονται, η αμαρτία της εξαφανίζεται, ο πνευματικός θάνατος απομακρύνεται και η ουράνια ζωή αρχίζει. Τίποτε πλέον το υγιεινό δεν με απασχολεί. Έχω παρατηρήσει κάτι με αυτό που λέει ο πατέρας, ότι όταν κάνουμε
πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Και τώρα τελευταία το έχει ξεκινήσει και η Σιβία μου, η κυρία μου. Ποιο, ότι ένιωσε μερικά κιλά πάνω της και πήγε σε κάποιο χώρο που να με συνήθως υπάρχουν να κάνει κάποια γυμναστική για τα κιλά της. Πέρασε κάποιες μέρες και είδε μία αβελτίωση και λέει πετάω λέει, Μιχάλη πετάω. Γιατί φωτίζει πολύ τώρα. Μη με διακόψεις καπού, σε παρακαλώ. Εγώ δεν σε διακόψω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τέλος πες ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέω, αν δίναμε μία σημασία όπως το σώμα, για να αρέσουμε στον εαυτό μας και να έχουμε αυτή την ομορφιά προς τα έξω, προς τους ανθρώπους που στο τέλος δεν οδηγεί πουθενά, δεν εξασφαλίζει τίποτα. Αν κάναμε έναν τέτοιο αγώνα πραγματικά στην ψυχή μας, στο πνεύμα μας, στην καρδιά μας, προς τα άνωθε και να είχαμε ενωθεί με τον Κύριο Ιησού Χριστό, με το Θεό που είναι ήλιος. Ήλιος σημαίνει αυτό που ζεσταίνει. Εκεί θέλει ο Πατέρας μας να μας πει τον ήλιο που όταν ενωθούμε μας ζεσταίνει. Λοιπόν, και οτιδήποτε υπάρχει στη γη πάνω, η ζεστασά του είναι τέτοια που δεν θα μας αφήσει ποτέ να έχουμε κρυάδες και να έχουμε φόβους. Πάντοτε θα είναι κοντά μας ή οι ακτίνες του. Άραγε, το πόσο προσπαθούμε να είμαστε κοντά του, τι αγώνα κάνουμε για το μέσα μας, το έχουμε συλλάβει αυτό. Ο Πατέρας μας το λέει απλά, διδακτικά. Ας κάνουμε, αδέρφια, έναν αγώνα εκεί, αυτές τις ημέρες, για να ωφεληθούμε. 152. Αρκεί να είναι θεάρεστο ό,τι ζητείς με την προσευχή σου και ας είσαι βέβαιος ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί στο αίτημά σου. Πίστευε δε ότι παν δόρημα τέλειον, ανωθέν έστι καταβαίνω. Από τον Θεό προέρχεται και όχι από τους ανθρώπους, ούτε φυσικά από τη τύχη. Ο Θεός βλέπει και ακούει όλες τις ανάγκες σου, κάθε κίνημα της καρδιάς σου και του νου σου. Είναι πανάγαθος, πάνσοβος και παντοδύναμος. Μπορεί με τη μεγαλύτερη ευκολία μέσα σε μια στιγμή να σου ικανοποιήσει το αίτημα. Πολλά πράγματα είναι ακατόρθωτα για τους ανθρώπους, για το Θεό ούτε ένα. Πάντα γάρ δυνατά, έστι παρά το Θεό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που μας δίνει να καταλάβουμε το κείμενο του Πατέρα είναι ποιο, ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν δυσκολίες και άνοθόμε τα σκαρδία και οι άνθρωποι αυτοί όλοι και εμείς που είμαστε μέσα στους ανθρώπους σηκώνουμε την καρδιά μας προς τα άνοδε να ενωθούμε με το Θεό και να του πούμε τα προβλήματά μας. Άραγε, εκεί ο Πατέρας μας διδάσκει στο κείμενο αυτό. Έχουμε συνέστηση, ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να του πούμε, αυτό που πρέπει και είναι συμφέρον μας. Εδώ βλέπουμε ότι ο Πατέρας μας λέει ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει κάτι που είναι αρεστό προς τον εαυτό του και στους συνανθρώπους του, δεν είναι τίποτα. Άνοθε εστί το χάρισμα αυτό. Και όταν ο άνθρωπος ζητεί προς τον Πατέρα οτιδήποτε έχει πρόβλημα επάνω στη ζωή, στη γη αυτή, βλέπουμε ότι απαιτεί και λέει στον Πατέρα ότι Θεέ μου, Χριστέ μου,
ή στη μητέρα, την Παναγία, Παναγία, μου λείπει αυτό, θέλω αυτό, δώσε μου αυτό, σε παρακαλώ. Και βλέπουμε εκεί ότι το συμφέρον μας δεν το ξέρουμε. Ζητάμε από τον Κύριο, από ό,τι μας διδάσκει το κείμενο αυτό, πράγματα που θέλουμε εμείς. Άραγε, σαν να του λέμε, πάτε, εμείς έχουμε ορισμένα προβλήματα. Εσύ δεν τα ξέρεις, τα ξέρουμε εμείς. Να ποια είναι τα προβλήματά μας. Θέλουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Και όταν αυτό ο Παντελημόν ο Κύριος άφησε στους Αποστόλους μέχρι σήμερα και εις τους αιώνας, λέει, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανού και επί τη γης. Δηλαδή, το θέλημά του να είναι του Κυρίου, όπως τον ουρανό δουλεύουν όλα τέλεια και είναι, δοξολογούν όλοι τέλεια και λένε οι πάντες και τα πάντα, όπως είπε ο παππούς πρωτήτερα, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαό. Λοιπόν, εμείς λέμε για τον εαυτό μας μεγάλα πράγματα, γιατί και όταν καμιά φορά έχουμε δυσκολίες, θέλουμε να στηρίξουμε τον εαυτό μας. Και αντί να πούμε στον Κύριο, από ό,τι μας λέει το κείμενο, Πάτερ, σε παρακαλούμε, βλέπεις πώς ακριβώς είμαστε. Εσύ γνωρίζεις, Πάτερ, Κύριε, το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μου, στην οικογένειά μου, στην πολιτεία, στην κοινωνία. Γεννηθείτε το θέλημά σου και δώσε μου, Κύριε, αυτή τη χάρη σου. Η χάρη του, από ό,τι καταλάβαμε πρωτήτερα από τον παππού, είναι ποιο. Είναι απλή, την ξέρουν όλοι, αλλά κλείνουν τα μάτια όλοι εκεί. Ποιο. Ο Κύριος λέει, όποιος θέλει να είναι μαθητή μου, αράβω το σταυρό του. Και ακολούθα. Σου, ένα λόγο θα πω. Ορίστε. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα άλλα θα προσθέσουν όλα τα γεμετά. Μη σας νοιάζει τι θα κάνετε. Λοιπόν, εγώ είμαι υπεύθυνος. Εφόσον το είπες παππού έτσι, είμαι υποχρεωμένος να πω κάτι άλλο. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν εντολές πολλές που ο Κύριος διδάσκει το πλάσμα του. Μία εντολή παραμένει πρώτη και θα είναι πρώτη, εις τους αιώνα. Ποια? Αγάπα το Θεό σου, τον Κύριό σου, εξόδης της διανοίας, της καρδίας. Και ό,τι υπάρχει στον άνθρωπο που να με ελαττούσε, δηλαδή δεν τον εστηρίζει και έχει κάποιο να με ελάττωμα και του λείπει, ο Κύριος θα του το προσθέσει. Αν έχουμε τη συνέστηση να απευθυνθούμε στον Κύριο και να τον έχουμε μπροστάρει σε όλα τα θέματά μας και στη βρώση και στην πόση και προσπαθώ που στην αγάπη, στην αγάπη που είναι άκρα αγάπη, γιατί στο σταυρό πάνω, όπως υπόθηκε πρωτήτερα, ο Κύριος είναι άκρα αγάπη. Γιατί είναι άκρα αγάπη? Γιατί ο τρόπος που ήρθε στη ζωή, ο τρόπος που εδίδασκε, ο τρόπος που τα είπε και ο τρόπος της στάση πάνω στο σταυρό που έδειξε και έπιασε όλη τη γη ανατολά και Ανατολή, πώς τα λέμε τα μέρη αυτά, Ανατολή, Δύση, μπράβο, Ανατολή, Δύση, Νορά και Βότο, μπράβο, Νορά και Βότο. Νότος. Ναι, καταλάβαμε. Βότο. Βορράς και Νότο. Ναι, λοιπόν, ήθελα να πω εκεί ότι ακριβώς ο Κύριος στο σημείο που κάθεται είναι άκρα, γιατί περιμένει στο σημείο αυτό από όλες τις μεριές το πλάσμα του. Και ποιο είναι το πλάσμα του? Δεν είμαστε εμείς μόνο, είμαστε εδώ. Είναι η Ελλάδα, όλα τα κράτη, η μαύρη, η κίτρινη και ο κάθε άνθρωπος που είναι φτιαγμένο στη γη είναι πλάσμα του Κύριου και περιμένει στο σταυρό πάνω. Και τι του λέει? Έλα παιδί μου κοντά μου. Εγώ έχισα το αίμα μου για σένα. Αν δεν έχουμε συνέστηση στο θέμα αυτό, που είναι ο Κύριος, τι είναι σήμερα,
που να μην, μερικές μέρες γιορτάσαμε του Σταυρού στη μέση ακριβώς της νηστεία μας. Σταύρο προσκυνήσω. Μπράβο. Σταύρο προσκυνήσω για να μας δώσει δύναμη ο Σταυρός για να αντέξουμε το Γολγοθά της Αραγκωστής που δεν είναι τίποτα. Είναι ειρηνικό. Δεν έχουμε δοκιμασία και πάλι δυσκολευόμαστε. Έστω σε αυτή τη δοκιμασία που θέλουμε να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα που λέγεται πέρασμα, στα προβλήματά μας να τα περάσουμε, πρέπει να ατενίζουμε το Σταυρό. Και ήθελα να πω εκεί πιο ότι ο Σταυρός, οι έντολες και η αγάπη του Κυρίου είναι «Ή εμέ εδίωξαν και σας διώξουν». Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν μπορεί από το μυαλό του ανθρώπου να περάσει πιο. Γιατί περνάει σε πολλούς ανθρώπους αυτό και θέλω να το πω για να ακουστεί, γιατί έχει γίνει μία παρεξήγηση. Ότι ναι Κύριε, εσύ έπαθες, δεν ξέρω, ή οι μαθητές σου πάθανε, εγώ δεν θέλω να πάθω. Εγώ τα θέλω όλα. Δεν θέλω δοκιμασία. Δεν είσαι καλός Κύριος. Κι όμως, ο Κύριος μας εδίδασκε από τα άνωθε που ήρθε κάτω, που είχε τα πάντα, ήταν δικά του, τη δόξα του, τον ελατρεύουν, στον Άγιο όνομά του, ήρθε και ταπεινώθηκε για να μας δείξει με τον τρόπο από το σπήλαιο, από τη Φάτνη, μέχρι το Σταυρό, το τι ακριβώς έγινε. Άρα και εμείς, αν δεν μπορούμε να σηκώσουμε το Σταυρό, το δικό μας, όχι τον άλλο, διότι ο Κύριος ήταν ο έρωτης αμαρτία του κόσμου, σήκωσε το Σταυρό ολόκληρη της ανθρωπότητας. Το Σταυρό το δικό μας, τότε είμαστε ανάξιοι και βάζουμε το Θεό στα μέτρα μας εκεί που μας συμφέρει. Λοιπόν, γι' αυτό ας λέμε τη λέξη πιο συχνά. Ναι Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου. Ό,τι και να είναι αυτό. Καλό, κακό, ο Κύριος ξέρει. Πιο πέρα λίγο, Γιώργο, στο 482. Να κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Είναι ο αγγελικός χαιρετισμός προς την Παναγία Παρθένο. Αλλά τα λόγια αυτά ταιριάζουν και σε κάθε πιστή ψυχή που είναι αφοσιωμένη στον Κύριο. Ο Κύριος είναι μαζί με κάθε τέτοια ψυχή. Ο Κύριος μετά σου. Αυτά τα λόγια μπορούν να απευθυνθούν στον καθένα που τηρεί τις εντολές του Χριστού. Ο Κύριος θέλει να είναι μαζί με τον κάθε άνθρωπο. Αλλά πολλοί άνθρωποι αδιαφορούν με τις αμαρτωλές τάσεις τους, με τα λόγια τους και τα έργα τους. Απομακρύνονται από τον Θεό. Ιδού εγώ γάρ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Λέγει ο Κύριος σε εμάς όσους τον πιστεύουν. Ποτέ δεν θα πάψει να είναι μαζί μας αρκεί να του έχουμε δώσει την καρδιά μας και να ζούμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του. Μάλιστα. Ας φτιάξουμε μία λέξη που τα κλείνει όλα. Χαίρε ευχαριτωμένη. Χαίρι άκρας αγάπης ή και χαριτωμένη μέσα από τις γυναίκες ή πιο χαριτωμένη. Η υπεραγία Θεοτόκη. Αδέρφια μου, γιατί. Γιατί η Παναγία μας, το τι ακριβώς έγινε και ήταν και χαριτωμένη. Ο τρόπος που γεννήθηκε. Τα εισόδια της Θεοτόκου που πήγε μικρή στην Εκκλησία. Γαλουθήκε μέσα στην Εκκλησία στον Ναό του Σολομώντος που έμεινε μέχρι 12 χρονών. Γαλουχήθηκε πνευματικά. Βγήκε έξω η πρόνοια του Θεού. Είχε μεριμνήσει να βρεθεί και ο προστάτης που λεγόταν Ιωσήφ και από εκεί να έρθει ο Άγγελος και να της φέρει το μεγάλο μήνυμα που αύριο γιορτάζουμε του Ευαγγελισμού.
το τι ακριβώς έκανε η Παναγία μας με τα λόγια φαίνεται εύκολο. Στην πράξη, όταν όμως προσπαθήσουμε κι εμείς, θα δούμε ότι κάπου δυσκολευόμαστε. Γιατί η Παναγία μας, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι μας και το έχουμε ακούσει αυτό το κομμάτι πολλές φορές από την Εκκλησία μας, τη βιωτική μέρημνα, επαφές, σχέσεις, πρωτεύοντα ρόλο δεν έδινε και έδινε στα πνευματικά και έδινε στα βιωτικά, στον άντρα που της είχε δώσει ο Κύριος για να την προστατεύσει. Εμείς εδώ δεν έχουμε την υπακοή στον νόμο του Θεού. Τα παιδιά μας δεν τα γαλουχίζουμε πνευματικά ακριβώς όπως την Παναγία, ο πατέρας της και η μάνα που την πήγανε στην εκκλησία, που έγινε χαριτωμένη, που βγήκε από την εκκλησία, βρήκε κάποιον προστάτη, σωστό, πάλι άνθρωπο δίκαιο του Θεού. Εμείς τα αφήνουμε όλα στα ουτουρού. Ας πω τη λέξη αυτή και να την δέσω κάπως με κάποιο χιούμορ ανθρώπινο, λαϊκό, γιατί εδώ πάει επειδή είπα τη λέξη κουτουρού. Κάποτε στις πολιτικές εκλογές κάποιος πρωθυπουργός που είχε μπει σφήνα, που είχε βγει στο μπαλκόνι πάνω, έλεγε στο ακροατήριο κάτω, δεν θέλω ου. Δεν θέλω ου. Και αυτό το ου το πήρανε οι πάντες και τα πάντα. Όπως τη Πατουλίδου, πώς τη λένε την Πατουλίδου, που λέει για την Ελλάδα βρε γαμώτο. Λοιπόν, αυτός είπε δεν θέλω ου. Και τα πήρανε αυτό το ου οι πάντες και τα πάντα. Κάποιος, ένας άνθρωπος, ήθελε να φτιάξει ένα σύλλογο ομάδα για να λειτουργεί σωστά και να αποδίδει σωστά, να έχει, όπως το ακορντεόν που ανοίγει και κλείνει όμορφα, μία αρμονία. Και λέει, παιδιά, για να το πετύχουμε αυτό και να έχουμε αυτό το όνομα όμορφο, πρέπει, ναι, αρμονία, όχι, αυτό που κλείνει όμορφα και ανοίγει πάλι σιγά. Αυτό. Λοιπόν, και λέει, για να το πετύχουμε αυτό, έχω βρει ένα σύστημα που θα σπάσουμε όλα τα συστήματα. Ποιο είναι το σύστημα αυτό? Και τα τρία ου, παιδιά. Δηλαδή, τι σημαίνει τρία ου? Οι παίκτες περιμένανε τώρα να ακούσουν όλοι αυτοί το σύστημα τα τρία ου. Τα τρία ου, παιδιά, που θα κάνουμε αυτή την αρμονία είναι κου, του, ρου. Αλίμονο αν εμείς βαδίσουμε με τα τρία ου. Κουτουρού. Ο Κύριος δεν ήρθε κουτουρού. Ήρθε να μας δώσει το αίμα του, έγινε χειροπιαστό, σταυρώθηκε χειροπιαστό, αναστήθηκε χειροπιαστό και ό,τι υπόθηκε πάνω στον Κύριο, τόσο αληθινό. Λοιπόν, για να είμαστε κι εμείς σαν την Παναγία και χαριτωμένοι, ας κάνουμε έναν αγώνα τουλάχιστον από τώρα. Ποιος αγώνας είναι? Είναι μία λεξούλα, αλλά λέει πολλά. Η Ιωακήμ και Άννα κάνανε το πρώτο βήμα, αυτό που θα πω, αυτή τη λέξη. Το ίμιση του παντός, η αρχή. Κάνανε την αρχή προς τον Κύριο. Και στο τέλος έγινε και χαριτωμένη. Και ο κάθε άνθρωπος, η κάθε ψυχή μπορεί να γίνει και χαριτωμένη αν βάλουμε αρχή και όχι τρία ου κουτουρού. Λοιπόν, παρακάτω.
13. Δεν βλέπω καθόλου. Μου σε βοηθήσει το φως. Μάλλον, με αμπείς το φως. Για δώσ' το εσύ. Το βλέπεις εδώ. 15. Όχι, 15. 13 θέλω. Το 13 είναι η αρχή. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι η αρχή. Εδώ. Εδώ τι είναι. 13. Η αρχή. Α. 11. 11 είναι πιο πριν. Δεν είναι το σημερινό 11. Τώρα βλέπεις και να κάνει. Ναι, ναι. 15. Είχε φύγει το φύγει. Μετάφραση, ναι, ναι. Και αφού έτσι έλαβε υπόσχεση ο Αβραάμ και περίμενε με υπομονή επί χρόνους αρκετούς, 79, επέτυχε την ευλογία που του υπεσχέθη ο Θεός, όσον σχετίζει το αύτη προς τον επίγειον βίον. Είδε δηλαδή ο Αβραάμ απόγονον εκ της Σάρας, από τον οποίο επληθύνθησαν οι απόγονοι του Πατριάρχου εις έθνος μέγα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι εφόσον ο Αβραάμ σε αυτά που είπαμε πρωτήτερα έκανε την υπακοή και ο Κύριος είδε τον αγώνα του, στο τέλος δικαιώθηκε. Είδε το σπόρο του, το σπέρμα του και να γίνει σαν άμμο θαλάσσης μέσα στη γη και να απληθύνει ο σπόρος. Αυτό σημαίνει πιο απλά. Πολλές φορές, μάλλον θα το πω ακριβώς όπως είναι στην εποχή μας, η κοινωνία μας έχει γίνει μία κοινωνία καταναλωτική. Δηλαδή, το χτύπημα που κάνει τακ 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 και εγώμαστε. Πρέπει να φύγουμε. Πω άργησα, έκανα, έδειξα και όλα μας κυνηγάνε για τα πάντα και τα πάντα. Και στο τέλος τι παθαίνουμε, ότι δεν τα προλαβαίνουμε και και στην ταβερνούλα όταν πάμε ή πάμε εδώ, πάμε εφόσον αν είμαστε ξεκούραστοι, αν είμαστε. Βλέπουμε όμως κάτι άλλο, ότι το καθημερινό που υπόθηκαν όλα τα σημεία του πατέρα εκεί που υπόθηκαν, ότι προπορεύεται ο Κύριος. Εμείς έχουμε αγχωθεί με τέτοιο τρόπο που τα προβλήματα κοιτάμε να τα λύσουμε εμείς. Πρώτον, κάνουμε κακό στον εαυτό μας, στην ψυχή μας, στον συνάνθρωπό μας, στα παιδιά μας και αν είμαστε πιο μεγάλοι στα εγγόνια μας. Και δεν υπάρχει η ηρεμία. Αυτό που οφείλεται. Οφείλεται στο χρόνο. Βλέπουμε τον Αβραάμ ότι ο χρόνος πέραγε και είχε την υπομονή και την υπακοή να περιμένει από τον Κύριο αυτό που του υποσχέθη. Εμείς θέλουμε κάτι, αν δεν γίνει σήμερα, αύριο θα σκάσουμε. Και τα πράγματα θα έρθουν πάνω κάτω. Και τότε κάνουμε κακό πολύ πραγματικά στον εαυτό μας. Γιατί εμείς προσωπικά πάμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά που νομίζουμε ότι είναι καλά. Ο πατέρας πρωτήτερα είπε ότι καλό υπάρχει άνωθεν εστί. Και εμείς το ξεχνάμε εύκολα. Και εμείς τι λέμε. Στο πρόβλημά μας ξεχνάμε το Θεό. Και αυτό, αδέρφια μου, είναι εκ του πονηρού. Το λέω για να το δούμε βαθιά. Για να δούμε όμως τι λέει ο πατέρας αυτό το κομμάτι. 79. Όπως ο Αβραάμ προθυμοποιήθηκε να θυσιάσει στον Θεό το μονογενή του Ισαάκ, έτσι και εμείς ας είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε, να θυσιάζουμε για χάρη του Θεού κάθε αγάπη εγκόσμιο, κάθε αντικείμενο που μας ελκύει και μας χαροποιεί, προκειμένου να υπακούσουμε στο Θείο θέλημα. Ας στερηθούμε οτιδήποτε μας είναι προσφυλές. Λοιπόν, ας φέρουμε ένα παράδειγμα και να το απλοποιήσουμε αυτό που λέει ο πατέρας, που είναι πολύ θετικό και πιανόμαστε ένοχοι, ότι όταν ο Κύριος επέτρεψε, τον εδοκίμασε, τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ έδειξε υπακοή, ακριβώς αγάπη προς τον Κύριο
και ανυπακοή ουδεμία και πήγε να θυσιάσει το μονάτιμο παιδί του. Που με τόσο, από τόσα χρόνια περάσανε και με υπομονή απέκτησε. Εμείς λίγο χρόνο δεν μπορούμε να βρούμε να θυσιάσουμε για τον Κύριο, να του δώσουμε λίγο στον Κύριο, να του πούμε Κύριε ήρθαμε κοντά σας γιατί δεν μας έχεις ανάγκη εσύ. Εμείς σε έχουμε ανάγκη Κύριε, εμείς σε έχουμε ανάγκη. Και αντί να ψαλιδίσουμε ορισμένα πραγματάκια και να τα κάνουμε, και να κάνουμε πρωτεύοντα τον Κύριο, να του δώσουμε την πρωτεία, γιατί προς όφελος δικό μας, σε τελική ανάλυση, προς όφελος δικό μας, εμείς κάνουμε το τελείως αντίθετο. Ναι. Όπως είπα πρωτύτερα, ναι. Αγχωνόμαστε και τι καταφέρουμε. Καταφεύγουμε αυτή τη λέξη τη λαϊκιά, που την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πνιγόμαστε σε μία κουταλιά νερό. Και έχουμε και τη μέρα μας και τη εβδομάδα μας και το μήνα μας και τα χρόνια μας και περνάνε και με το Θεό δεν θέλουμε να ενωθούμε, δεν θέλουμε να του πούμε τα προβλήματά μας, δεν έχουμε σχέσεις με ό,τι άλλο υπάρχει πλην το Θεό, γνωρίζουμε τα πάντα. Έχουμε εκεί να δούμε ακριβώς ότι το κείμενο που μας είπε ο πατέρας, ότι ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει το παιδί του. Εμείς δεν μας λέει κάτι τέτοιο, να πάρουμε το παιδί μας, να το πάμε στο βωμό και να το θυσιάσουμε. Ο Κύριος μας έδωσε κάτι άλλο. Μας έδωσε από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο 6 μέρες. Εργάσου και πορεύσου. Και είπε την εβδόμη, αγάπα τον Κύριό σου και τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας, διανύχτα. Και αυτή τη μέρα την ευλαστημούμε. Το λέω αυτό γιατί ούτε αυτό το απλό δεν κάνουμε. Και μετά λέμε τι φταίει, πώς δεν θα φταίει. Θα φταίνε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, διότι υπάρχει 75. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, κατά τον ευφύγιο βίο Του, είχε που να γύρει το κεφάλι. Κι όμως είχε μέσα Του όλο το πλούτο της ζωής της αληθινής. Οι πλούσιοι του κόσμου τούτου κτίζουν μέγαρα και ζουν μέσα σε αυτά, αλλά αλίμονο. Μέσα σε τόση κλειδί που τους περιβάλλει, δεν έχουν αληθινή ζωή στην καρδιά τους. Δεν μπορούν να χαρούν ικανοποιητικά τα μάταια αγαθά τους. Νιώθουν τον εαυτό τους κενό και δυστυχισμένο μέσα στα ωραία μεγαρά τους. Έτσι, κατά βάθος, πολλοί ισχυροί του κόσμου τούτου θα ήθελαν να αλλάξουν τα πολυτελή καταλήματά τους με το καλύβι του φτωχού, εάν επρόκειτο έτσι να αποκτήσουν τη δική τους εσωτερική ειρήνη. Μάλιστα. Ο πατέρας μας διδάσκει εδώ ένα φοβερό κομμάτι που πρέπει να το αναλύσουμε στο δικό μας χώρο και να το κατανοήσουμε με 2-3 παραδείγματα. Πρώτον, ότι ο πλούτος βλέπουμε εδώ ότι δεν είναι πραγματικά ο υλικός. Δηλαδή το χρήμα δεν είναι πραγματικά πλούτος, δεν είναι ειρήνη, δεν είναι ευτυχία, δεν είναι παράδεισος. Δεν είναι αυτό που να με τελικά αποζητά ο άνθρωπος και θα λύσει το πρόβλημά του. Γιατί, ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Τον Αριστοτέλη Ωνάσιο. Θα φέρουμε κι άλλα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είχε τόσα πλούτη που μπορούσε να φέρει όλους τους γιατρούς του κόσμου και να τους τρώσει τόσο χρήμα που να ψάξουνε, να βρούνε και να το κάνουν καλά. Είχε μία μικρή ασθένεια που για το Θεό ήταν ένα τίποτα. Για την επιστήμη όμως ήταν ένα κατανόητο να την καταλάβει. Ποιο? Είχε πληγωθεί η συνείδησή του, η ψυχή του. Γιατί λέει, έκανα παιδιά, μου χάθηκε το ένα.
πού πάω, τι κάνω, και τραυματίστηκε. Και αντί να ταπεινωθεί. Κι όμως δεν μεταλλώνουμε. Γι' αυτό λέω για τα πολυτελή που λέει εκεί. Αντί να ταπεινωθούν και να πούμε όχι και να είμαστε. Να πούμε είμαι από τον Κύριο. Δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι κάνω. Τι χαρά μου, την ευτυχία μου, δεν τη γνωρίζω. Μου επιτρέπετε κύριε. Ναι. Ο Αβραάμ είχε πλούτη για να φτιάξει παλάτια, αλλά καθόταν σε καλύβες. Σε καλύβα καλύβες. Ευχαριστώ παππού. Παρακαλώ. Λοιπόν, και βλέπουμε εκεί ότι ενώ είχε τόσα χρήματα, αδυνατούσαν οι γιατροί να το κάνουν καλά. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όταν ο Κύριος έφτιαξε τον Αδάμ, τον έκανε από πυλό, ήρθε ο Κύριος από τα άνωθεν, ενεφύσισε στους μυστήρες και του έδωσε τη ζωή, το πνεύμα, που κίνησε τον πυλό, το σώμα, και του λέει, αυτό που σου έδωσα είναι από τα άνωθεν. Όταν έγινε το τώρα με προπατορικό αμάρτημα, του λέει, έχεις φθορά θανάτου. Διότι η αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Στο θάνατο. Αμαρτία ή στον θάνατο. Αλλά υπάρχουν γιατριά που μπορούμε πάλι να ανέρθουμε και να είμαστε υγιεί. Όταν όμως είμαστε στην αμαρτία και δεν σηκωνόμαστε, τότε η φθορά είναι μεγάλη και δεν ξέρουμε το τι ακριβώς μπορούμε να πάθουμε, μεγάλη καταστροφή. Έπαθε ο άνθρωπος, έπαθε ο Υιός του Θεού για τον άνθρωπο, για το πλάσμα του, για να σωθούμε, και δεν έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, και βλέπουμε εκεί ότι αδυνατούσαν οι γιατροί να βρούνε το φάρμακο, την αιτία και πώς να το κάνουν καλά. Ενώ στο παιδί του, αν θυμόσαστε όλοι καλά, τι είχε κάνει, είχε φέρει όλους τους γιατρούς, τους χειρούγους, τους καλύτερους του κόσμου, και το κεφάλι του είχε ανοίξει όλο, είχαν βγει όλα τα μέλη, το παιδί όμως ζούσε. Και προσπαθήσανε να το μαζέψουνε, να του το φέρουνε, και τους έκανε χρυσούς όλους για να τον κάνουν καλά. Πόσο, δύο μέρες, τρεις περίπου έμεινες, και μετά έφυγε το παιδί. Ενώ αυτός δεν είχε τέτοιο πρόβλημα. Δεν είχε τίποτα. Δεν φαινόταν τίποτα. Ήταν υγιής. Και όμως είχε κάτι μέσα του που δεν ήταν δικό του, που ήταν να του το παραδώσει, και δεν θα το παρέδιδε σωστά. Και του έδωσε την ευκαιρία μέσα από τη δοκιμασία αυτή, και δεν την άρπαξε. Πόσες ευκαιρίες, αδέρφια μου, έχουμε όλοι. Άραγε, βλέπουμε εμείς ότι λέει ο Κύριος μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπου η καρδιά σας, εκεί και ο πλούτος. Ο θησαυρός. Ναι. Όπου λέει ο θησαυρός, εκεί και η καρδιά σας. Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε το συμφέρον μας. Και ο θησαυρός, εμείς νομίζουμε ότι είναι ο επίγειος. Αυτός ο επίγειος, όσο και να το μαζέψετε, όσο και να το αποκτήσετε, μία μέρα θα το χάσετε. Οι κλέφτες θα το πάρουν, ή θα σκουριάσει και θα χαθεί, αλλά κι αν δεν γίνουν αυτά, μία μέρα θα φύγεις. Δεν μπορείς να τον πάρεις μαζί σου και θα έρθει γυμνός. Αυτός ο θησαυρός δεν θα σε ωφελήσει σε τελική ανάλυση για την αιώνια τη ζωή. Γιατί το λέω αυτό. Ο θησαυρός που σας έχω δώσει εγώ, ο πνευματικός, αν το διατηρήσετε, και να δούμε τι σημαίνει διατήρηση. Πάλι με ένα παράδειγμα. Βλέπουμε τον Αδάμ και την Εύα. Είχαν ένα τέλειο παράδεισο. Τα πάντα δικά του. Και ο Κύριος τους λέει, όλα δικά σας, από αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα πάρετε. Από όλα τα άλλα δέντρα θα πάρετε τα πάντα. Είναι δικά σας. Άρα δεν είχαν πρόβλημα. Και το πρόβλημα όμως ήρθε με τον πονηρό. Και λέει,
γιατί δεν τρώτε από το, αυτό το δέντρο. Α, έχουμε τόσα λέει δέντρα να φάμε, δεν έχουμε άλλα. Μα αυτό το δέντρο, ξέρετε γιατί σας είπε να μην φάτε, για να μην γίνετε θεοί, πιο μεγάλη από το Θεό. Α, πέτασε το αγκίθρι το δόλωμα. Πόσο εύκολα πέφτουμε κι εμείς. Και βλέπουμε εκεί ότι είχαν τον παράδεισο και το χάσανε. Να το δούμε τώρα διαφορετικά. Βλέπουμε στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ούτε μία κόλαση. Έτοιμη να γκρεμιστεί και να πέσει φωτιά και να την κάψει την πόλη αυτή. Κι όμως μέσα από την κόλαση αυτή, ο Λότ στάθηκε όρθιος. Πού σημαίνει, ήθελα να πω, να φέρω ένα παράδειγμα τώρα ανθρώπινο, δικό μας, στο δικό μας χώρο, ότι αυτό που σώζει τελικά τον άνθρωπο δεν είναι το σπίτι, το αντικείμενο, είναι ο τρόπος. Ο τρόπος. Και όπως είπε ο παππούς, ο Αβραάμ είχε καλύβα, έμενε. Αλλά επικοινωνούσε με το Θεό. Τι να το κάνω εγώ να έχω μεγάλο σπίτι και να χάσω την επαφή με το Θεό. Καλό είναι να έχω μεγάλο σπίτι και να είμαι και με το Θεό. Αλλά πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο αυτό. Έρχομαι το παράδειγμα αυτό που μας έφερε ο πατέρας, να έχουμε συνέστηση ακριβώς ότι ο Κύριος έπαθε για μας. Γιατί, αδέρφια μου, την αιώνια ζωή που είναι ατελεύτητη, που λέμε και στην εκκλησία μας μέσα όταν έχουμε μνημόσυνα, ατελεύτητη, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ, δεν δίνουμε σημασία. Και για τη ζωή αυτή που είναι περαστική, δίνουμε και τα πάντα, σχολαδικότητα, μη εδώ, μη εκεί, μη το ένα, μη το άλλο. Δηλαδή, πιανόμαστε σε όλες τις λεπτομέρειες και χάνουμε την ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι μία. Μία. Ότι αν δεν ενωθούμε με τον Κύριο και να του πούμε, Κύριε, δυνάμωσέ μας, δώσε μας πίστη, δώσε μας δύναμη, την ημέρα το πρωί όταν σηκωθούμε, ευχαριστούμε που, Κύριε, μας αξίωσες το βράδυ στον ύπνο και να σηκωθούμε και η ημέρα πάλι αυτή που λέμε είναι δική μας, εσύ μας την έδωσες και είναι δική σου, δώσε μας τις παγίδες του πονηρού, έναν άγγελο να μας προστατεύει για να ξεπεράσουμε. Του αναθέτουμε τα προβλήματα. Ο Αβραάμ του είχε αναθέσει τα πάθη. Δεν είχε πρόβλημα. Και γι' αυτό πήρε το μήνυμα, πήρε και αυτή την υπόσχεση. Εμείς πώς θα την πάρουμε αν δεν έχουμε υπακοή στον Κύριο. Πιο κάτω. Ακόμα πιο κάτω. 59. Παππού, άκουσε παρακαλώ. 59. Δεν έχει το ζαβό, κάτσε. Όπου θέλεις, έχεις τίποτα πες. Θέλεις να πεις τίποτα, πέρα. Όχι, άδειο νόσολο. Φτωχός το πνεύματι. Ποιος είναι, όποιος θεωρεί τον εαυτό του, ένα τίποτε και το Θεό το παν. Όποιος τιμά τα λόγια του Θεού πάνω από κάθε τι, στον κόσμο, και ανταποκρίνεται με τα έργα αυτά, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή του. Όποιος ακολουθεί το θείο θέλημα και απαρνείται εξ ολοκλήρου το δικό του. Για τον φτωχόν το πνεύματι, ολόκληρος ο κόσμος είναι ένα τίποτε. Παντού βλέπει μόνο το Θεό, να δίνει ζωή στα πάντα, να δεσπόζει σε όλα. Γι' αυτό δεν υπάρχει τόπος χωρίς το Θεό, χρονικό διάστημα χωρίς το Θεό. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι φτωχή το πνεύμα τι είναι. Και μας είπε ο πατέρας τι είναι. Ας το φέρουμε με μία απόδειξη που νομίζω θα μας δώσει απάντηση και θα μας ξυνήσει κάπου. Στο αποστολικό ανάγνωσμα, ένα αποστολικό ανάγνωσμα, όχι το σημερινό, άλλο, μας λέει τον Απόστολο Παύλο που ήταν τους Φιλιππισαίους
και τον βάλανε στη φυλακή με την Μπερδίσκη που έβγαλε το πνεύμα του ακάθαρτο. Εκεί μέσα στην Μπερδίσκη έγινε κάποιο μεγάλο θαύμα. Ανοίξαν οι πόρτες, ελευθερωθήκαν. Ο φύλακας είδε ακριβώς τι είδε. Έμεινε άναυλος. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Και σου λέει η πολιτεία τώρα που με έχει βάλει εδώ, άραγε για να είναι ανοιχτά όλα οι φύλακοι και οι, να είμαι φυλακισμένοι λυμένοι, άραγε θα έχω απώλειες, θα έχουν φύγει πολύ και θα με δικάσουν. Ας δικάσω εγώ τον εαυτό μου τουλάχιστον. Να μην πάνε εκεί, να μην ταλαιπωρηθώ. Σηκώνει ένα μαχαίρι και πήγε να σκοτωθεί. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, μη άνθρωπε, κάνεις κακό στον εαυτό σου. Μα δεν έχει φύγει κανείς. Είμαστε εδώ όλοι. Μα οι πόρτες είναι αυτά. Κανείς. Λέει, και τότε ήρθε στα λογικά του, τον ακούμπησε η χάρη του Θεού και λέει ο ελεύθερος στους φυλακισμένους. Ο ελεύθερος στους φυλακισμένους. Πέστε μου πώς θα σωθώ. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πίστεψε εις τον Ιησού Χριστό και θέλει σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Που σημαίνει ότι για τον άνθρωπο του Θεού δεν υπάρχει φυλακή. Δεν υπάρχει χώρο που να το φυλακίσεις και να του πάρεις αυτή την ειρήνη. Άραγε, καλά μας το λέει ο πατέρας. Ναι, ο φτωχός το πνεύμα που λέει το 38. Συνεχίζω το ίδιο γιατί δεν το έχω διαβάσει. Ο φτωχός το πνεύμα δεν πασχίζει να εννοήσει τα ανερμήνευτα, να αποκαλύψει τα μυστήρια του Θεού. Πιστεύει απλά στο λόγο του Θεού, γνωρίζοντας ότι κάθε λέξη θεία είναι αλήθεια, πνεύμα και αιώνια ζωή. Πιστεύει και στα λόγια της Εκκλησίας, που το πνεύμα την οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Πιστεύει όπως το μικρό παιδί στον πατέρα του και τη μητέρα του, χωρίς να ζητεί αποδείξεις. Ο πτωχός το πνεύματι θεωρεί τον εαυτό του πραγματικά έσκατο όλων των ανθρώπων και πρώτον ανάμεσα στους αμαρτωλούς άξιο να καταπατείται από όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ βγαίνει ένα συμπέρασμα τώρα. Ο Κύριος θέλει από το πλάσμα του ταπείνωση, πρώτον. Δεύτερον, ο Κύριος σταυρώθηκε, αποτυπώθηκε από τον παππούλι εδώ, για να γλιτώσει το πλάσμα του. Και φεύγοντας με την ανάληψή του, άφησε πίσω το λόγο του, που είναι η εκκλησία του, και μαζευόμαστε όλοι και χύνεται το αίμα του, για να σωθούμε εμείς. Και βλέπουμε εκεί, μέσα στην εκκλησία του, λέει είναι η αλήθεια, όχι η αλήθεια, δεν λέει η αλήθεια, λέει ολόκληρη η αλήθεια, ολόκληρη, που σημαίνει, και θέλω να δώσω μία έμφαση και λίγο προσοχή, βλέπουμε απ' έξω αλήθειες πολλές, αλήθεια όλα, λέει αλήθεια αυτό, ναι, λέει αλήθεια όλα, αλήθεια. Αλλά αυτά το ψάξεις λέει ένα μέρος της αλήθειας. Δεν λέει ολόκληρη την αλήθεια. Αυτό που έχει συμφέρον ο άνθρωπος είναι ολόκληρη την αλήθεια. Γιατί τι να το κάνω εγώ προσωπικά, άμα μου πούνε 99 αλήθειες και μου πούνε ένα ψέμα. Μέσα στις αλήθειες αυτή μου πετάξουν ένα ψέμα. Όπως έκανε ο Όφη, ο Αρχαίκακος, και στα πλάσματα του Κυρίου. Και πιστέψανε, παραμερίσανε και τα 99 και πιάσανε το ένα. Και χάσανε το πάνω. Λοιπόν, άρα βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ωφέλεια μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν είναι η αλήθεια, είναι ολόκληρη η αλήθεια. Άρα αυτές τις μέρες, μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα και στην Ανάσταση, την πορεία αυτή,
Αν βρεθούμε μέσα στην Εκκλησία, να δούμε ολόκληρη την αλήθεια και ολόκληρο τον εαυτό μας, που πάει, τι βαδίζει και να είμαστε φτωχοί στο πνεύμα της. Τι σημαίνει αυτό, το ακούσαμε. Ταπεινή, να δίνουμε προτεραιότητα στον Κύριο και όχι στον εαυτό μας. Είπα στο 38. Αλλά δεν θα πεις τίποτα. Θα πει ο Βασιλάκης εδώ στο 20. Με χτυπάει το φως και έχω ζαλιστεί και δεν βλέπω. Του 20, ε. Ναι. Εκεί στον ουρανό πρόδρομος χάρη ημών, για να μας ανοίξει τον δρόμο και μας ετοιμάσει τόπον, εμβήκε ο Ιησούς, ο οποίος ανεδείχθη αρχιερεύς, όχι προσωρινός, αλλά αιώνιος κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Μάλιστα. Πάμε στην Εκκλησία, όπως υπόθηκε πρωτήτερα, και λέμε, α, τι ιερέας είναι αυτός, δεν είναι, λέει, καλός πολύ. Και αρχιδάμε και κατηγορούμε. Άνθρωπος είμαι. Και ερωτώ. Και θέλω απάντηση όμως. Από όλους σας. Αν υπάρχει απάντηση. Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, μη μου δίνετε. Ό,τι και να έχει κάνει ο παπάς απ' έξω. Και να έχει σκανδαλίσει, που πολλές φορές σκανδαλίζουν. Διότι στην Αποκάλυψη το λέει. Και οι εκλεκτοί θα σκανδαλιστούν. Στην εσχατολογία, στην εκκλησία μέσα, όταν ξεκινάει ευλογητός μέχρι αμήν, ο παπάς, ο ιερέας με τον αρχιερέα που αντιπροσωπεύει τον επίσκοπο, τι λάθη κάνουνε και ποια είναι τα λάθη τους. Ακούω. Δεν υπάρχει. Διότι κάνουν ανάγνωση της Αγίας Γραφής, της αληθείας, ολόκληρης της αλήθειας. Και ωφελούμεθα, σε τελική ανάλυση, ωφελούμεθα. Εμείς τι κάνουμε, χάνουμε την ωφέλεια αυτή και καταπιανόμαστε ότι αυτός με τη γυναίκα του ή στο καφενείο που πήγε ή εκεί που έκανε αυτό και πιάνουμε μικρο πράγματα και χάνουμε την ουσία του θέματος. Λοιπόν, για να δούμε όμως το 38 τι λέει. Αν αμφιβάλλεις για την αλήθεια κάθε προσώπου ή κάθε γερόν γεγονότος που περιγράφει η Γραφή, θυμίσου ότι πάσα Γραφή θεόπνευτος, όπως λέγει ο Απόστολος. Είναι λοιπόν αληθινή σε όλα. Δεν περιλαμβάνει φανταστικά πρόσωπα, μύθους και θρύλους. Ακόμη και οι παραβολές, που είναι συμβολικές ιστορίες, έχουν μέσα τους μόνο αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού ολόκληρος είναι μία και αδιέρετος αλήθεια. Αναμφιβάλλοντας για τη Γραφή κανείς, αμαρτάνει εναντίον της αληθείας της. Η αλήθεια της δεν είναι άλλη παρά ο ίδιος ο Θεός ή αυτοαλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Κύριος. Ο Λόγος, ο σως αλήθεια έστιν, είπε ο Ιησούς Χριστός στο Θεό και Πατέρα Του. Να παραδέχεσαι λοιπόν το σύνολο της Γραφής σαν αλήθεια. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ αυτό που είπα και πρωτήτερα, ότι η Αγία Γραφή είναι αλήθεια και ο ιερέας στον κάθε ναό μεταφέρει αυτή την αλήθεια στο εκκλησίασμα. Και αυτή η αλήθεια είναι έμπροστε κλήρου και λαού και κλήρος και λαός ψάλλουνε για τη δόξα του Κυρίου μέσα από την αλήθεια. Και λέω εγώ τώρα, κατηγορούμε, τι κατηγορούμε, την αλήθεια. Λέω εγώ, φέρνω ένα παράδειγμα. Στη γειτονιά μας έχουμε ένα τσαγκάρι που του πάω το παπούτσι μου, γιατί από κάτω μου έχει ξυλώσει, μου έχει γίνει μία τρύπα κάτι. Και του το πάω εκεί, μου βάλει η σόλα, μου το φτιάξει, ωραίο, το φέρνουνε σπίτι και το φορέσω και του πω, α, ωραίο, εντάξει, α, πολύ ωραίο, εντάξει, τώρα μπορώ να περπατήσω άνετα. Και έρχεται κάποιος και λέει, μην το φορέσεις, γιατί ο τσαγκάρης είναι πόρνος, έχει κλέψει, έχει κάνει.
τι δουλειά έχει την εργασία που έκανε στο παπούτσι μου με την ψυχή του. Δώστε μου. Καμία. Λοιπόν, έχουμε κάνει σύγχυση. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Η Εκκλησία δεν είναι του ιερέα, του παπά. Είναι του Χριστού. Αυτή η αλήθεια είναι του Χριστού. Και εμείς πάμε εκεί να δούμε τον Χριστό. Ο ιερέας είναι αντιπρόσωπος του Χριστού. Και θα πει την αλήθεια ολόκληρη και μόνο την αλήθεια. Πιο πέρα. Αντιπρόσωπος δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι αντιπρόσωπος. Τι είναι. Αντιπρόσωπο βάζει κάποιος όταν λείπει ο ίδιος. Πρόσωπος. Υπάρχει. Ναι. Λειτουργός απλώς. Όχι ναι. Αντιπρόσωπος. Αντιπρόσωπος σημαίνει σαν να λείπει ο Χριστός και δεν είναι αντιπρόσωπο. Α, έστω. Έτσι να μην. Και δεν το να μην είπα σωστά. Λοιπόν, 667. 67 έτσι. Στο τέλος. 667. Όταν διαβάζουμε κάποια προσευχή, από τη σύνοψη για πρώτη φορά, την αισθανόμαστε βαθύτερα. Γιατί είναι ακριβώς η πρώτη φορά. Κατόπιν όμως με τη συχνή επανάληψη, τη συχνή επανάληψή μας συγκεντρώνει το νου και την καρδία ολοένα λιγότερο. Πάβει να μας ενδιαφέρει όμως πρώτα και πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας ώστε να νιώθουμε βαθιά την κατάνοιξή της. Πώς θα κατορθωθεί κανείς να νιώσει την αρχική και τόσο επιθυμητή κατάνοιξη με τα εξής μέσα. Να υποθέτουμε ότι διαβάζουμε για πρώτη φορά αυτές τις εξαίσιες προσευχές που η συνήθεια με τον καιρό ατόνισε την επίδρασή τους μέσα μας. Να σταματάμε την προσευχή μας σε κάθε τους λέξη, να ρουφάμε τον έκταρ του νοήματός της με παρθενική γεύση. Το ότι η ανθρώπινη ψυχή δεν ελκύεται πάντοτε ζωηρά από τη Θεία Αλήθεια δεν μένει σταθερά πάνω της. Είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Η παραμονή στην αλήθεια του Θεού αλίμονο κουράζει τις αδύνατες ψυχές και αρχίζουν να ρεμβάζουν σε άλλα. Όσο συχνά συμβαίνει αυτό, κατά την προσευχή. Το ίδιο γίνεται και αναφορικά με την πίστη. Η φιλία μας προς τους φίλους, την αγάπη προς τον Θεό και το πλησίο και γενικά με κάθε αρετή. Παντού δείχνουμε αστάθεια απέναντι των θείων αληθιών. Μάλιστα. Λοιπόν, η αστάθεια αυτή, αδέρφια μου, υπάρχει γιατί. Θα φέρω ένα παράδειγμα παραστατικό για να το δούμε λίγο καλύτερα. Πρέπει να το έχετε δει όλοι σας. Υπήρχε ένα έργο παλαιό και υπάρχει και παίζεται κάποτε, όποτε τον με περνάνε, του Βίκτορ Ουγκό που λέγεται Γιάννης Αγιάννης. Αν το έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σπουδαίο έργο. Λοιπόν, και είχα πάει και το είχα δει 6-7 φορές και μου άρεσε. Αλλά όσες φορές το αμέ έβλεπα, τη μία, τη δύο, τη τρεις, ήθελα κι άλλο να το δω. Και πέντε και έτσι γι' αυτό. Και κάτι έψανα να βρω από το έργο αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί μου έπεσε το βιβλίο Βίκτορ Ουγκό, Γιάννης Αγιάννης, η Άθλη, που λέγεται η Άθλη, και το έπιασα σαν βιβλίο πλέον. Όχι σαν αυτοί που το παίζουν στην ταινία, στο πανίπανο, και το διάβασα. Και όταν έφτανα στα σημεία που μου είχαν ακουμπήσει, η ταινία δεν πέναγε, διότι την ταινία την έπαιζα εγώ, με τη συνείδησή μου, με το μυαλό μου, με το πνεύμα μου. Και σταμάταγα, όπως λέει ο πατέρας, και ερούφαγα, έπαινα από εκεί και το ξαναδιάβαζα, Και λέω τώρα, ο Βίκτορ Ουγκό είναι ένα σύγγραμμα, είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί για σκοπούς επικεδής. Λοιπόν, ενώ το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή που έφερε ο Κύριος, που είναι για τη σωτηρία μας, όχι απλώς για να περνάμε την ώρα μας, για την πραγματική σωτηρία μας,
το διαβάζουμε, έχουμε συνέστηση να το διαβάζουμε και να σταματάμε στα σημεία που μας ενδιαφέρουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή ή Καινή Διαθήκη σημαίνει ο καθρέφτης της ψυχής του ανθρώπου. Όταν είμαστε στον καθρέφτη όλοι μας, άντρες, γυναίκες, και εγώ πολλές φορές που είμαι άντρας, ψάχνω να δω κάποια ατέλεια. Αυτό το βιβλίο που λέγεται Καινή Διαθήκη δείχνει τις ατέλειες της ψυχής. Όλοι μας ατέλειες έχουμε, ουδείς αναμάνητος. Σταματάμε στα σημεία και να πούμε, να δω Μιχάλη μου, εδώ, εκεί φταίς Μιχάλη, τι λέει εδώ ο Κύριος, για σένα δεν μιλάει. Αλλού μιλάει για κάποιον άλλον, για όλα τα πλάσματά του. Κάνουμε τη στάση αυτή. Αν δεν την κάνουμε τη στάση αυτή, οι προσευχές μας και ο τρόπος, δεν έχει καρπούν, δεν έχουμε ωφέλεια. Πρέπει να πάρουμε αυτό που μας έχει δώσει. Και πολλές φορές κάνουμε και κάτι άλλο. Το βιβλίο αυτό εδώ έχει γίνει ένα μεγάλο σφάλμα. Ποιο? Λένε σε πολλούς ανθρώπους, έχει διαβάσει Καινή Διαθήκη? Α, την έχω. Την έχει διαβάσει? Την έχω. Πού την έχεις? Στη βιβλιοθήκη. Την έχει διαβάσει? Τι να την κάνω? Δηλαδή τι την πήρε, για να στολίσει τη βιβλιοθήκη? Για να το πούμε λίγο πιο κάτω και να μας αγγίξει λίγο. Μία μάνα έκανε το παν για να μεγαλώσει ένα παιδί και το σπούδασε και έγινε, και τι δεν έγινε, τίμια, για να το φέρει εκεί που ήταν να το φέρει. Και το παιδί ήθελε μερικά χρονάκια εξωτερικές σπουδές να κάνει για να πάρει το μεγάλο πτυχίο του. Και το παιδί έφυγε από την αγκαλιά της μητέρας, με τις ευχές της μητέρας, με τα φιλιά της μητέρας και πήγε έξω. Περίμενε η μάνα ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, γράμμα, τίποτα. Μητέρα, είμαι καλά, το να πάνε αυτό. Περνάνε δύο χρόνια, τίποτα. Βρε, δεν με έχει ανάγκη τώρα. Μπα, τι γίνεται εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Περνάνε τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, το παιδί τίποτα. Και αναγκάζεται η μητέρα και του γράφει ένα γράμμα. Λέει μέσα τα πάντα. Για την απουσία του, για την αστάθειά του, για την αμέλειά του. Λοιπόν, και το γράμμα πάει στο παιδί. Λέει, τι είναι αυτό? Του λένε ένα γράμμα από τη μητέρα σου. Α, εδώ πέταξε στο κομμωδίνο. Αναγκάζεται η μάνα, βλέποντας ότι το παιδί δεν άνοιξε το γράμμα, να βάλει το ροκάμιο και να πάει έξω, να το συναντήσει και να του πει, δεν τρέπεσαι παιδί μου, μα δεν τρέπεσαι, δεν έχεις φιλότιμο, ούτε από περιέργεια δεν το άνοιξες, όλα τα βιβλία του κόσμου τα έχεις ανοίξει, το βιβλίο της μάνας σου δεν το έχεις ανοίξει, να δεις τι λέει μέσα, κάτι παράπονα σου έχω. Αυτό το βιβλίο, τον παραπόνο, μας έχει στείλει ο Κύριος για το πλάσμα του και εμείς τον κρύβουμε και θα δώσουμε λόγο σαν τη μητέρα που πήγε την ώρα που δεν θα μπορούμε να κάνουμε πίσω, την ώρα και στην κόψη του κάθε ανθρώπου. Ας έχουμε συνέστηση το τι ακριβώς κάνουμε όταν προσευχόμαστε και όταν είναι για να διαβάσουμε ακριβώς το Λόγο του Θεού ολόκληρο και τον αληθινό μέσα από την ανάγνωση εμείς και μέσα από την Εκκλησία. 679. Ώρα έχουμε ή να... Όσο θέλουμε. Όσπις όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει, δεν ένι γέγονε πάντων ένοχος. Αυτό ισχύει και ως προς το δόγμα και ως προς την ηθική. Όποιος διδάσκει όλες τις αλήθειες και παραμένει μία από αυτές και παραμελεί μία από αυτές, θα είναι ένοχος απέναντι σε όλες. Ένοχος μάλλον απέναντι στη μία αλήθεια, την αδιαίρετο και ακεραία που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αφού είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια».
Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι τέλειο πνεύμα. Αν ένας αμαρτωλός λογισμός είναι δέλυγμα κυρίο, όποιος αμαρτάνει στην αλήθεια του δόγματος, αμαρτάνει στο Θεό και στην αυτοαλήθεια. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ακριβώς από ό,τι μας λέει ο πατέρας, ότι πρέπει να έχουμε συνέστηση σε τι. Διότι οι άνθρωποι έχουν λογισμούς πονηρούς και παίρνουν ένα μέρος της αλήθειας από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, και την παίρνουν γιατί εκεί του συμφέρει και πάνε. Λοιπόν, και μπορεί να έχουμε στην αναχωρήση τους ανθρώπους, τον Θεό, πολλά πράγματα. Τον ουρανό να τον έχουμε κάνει και να κλαίει. Εμείς έχουμε πάρει μία αλήθεια και λέμε είμαστε εκεί και καταπατάμε τα άλλα. Ο Κύριος θέλει να μας έχει παντού. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικός χριστιανός, για να φέρω ένα παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό, να το πω εσύ απλά για να το κατανοήσουμε. Επειδή τη χάνει και ανεβαίνω στο αναλόγιο πάνω, στους ψάντες και κατεβαίνω μετά κάτω και βλέπω πολλά πράγματα. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει μία αλήθεια για όλο τον κόσμο, όπως υπόθηκε. Υπάρχει μία ταπείνωση. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βλέπουν συνάνθρωπο λένε παρακαλώ καθίστε, μα σας παρακαλώ, μία ευσέβεια, μία γλυκύτητα, μία αυτή. Η εκκλησία, η χάρη της εκκλησίας. Και λέω, δόξα τω Θεώ, αυτό που είδα εδώ σήμερα, φέρνω ένα παράδειγμα, αυτό που είδα σήμερα εδώ, να το δω και έξω από την εκκλησία. Λοιπόν, και βλέπω στην εκκλησία μεγάλα πράγματα, με ενθουσιάζομαι. Και όταν βγαίνω έξω από την εκκλησία, οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που κάναν αυτά τα ωραία πράγματα, βαστάνε αποστάσεις, βαστάνε μούτρα. Και λέω, γιατί αυτό το πράγμα? Μα η αλήθεια εκεί ήσουν άλλος εκεί, εδώ είσαι άλλο. Να το πω διαφορετικά, ανθρώπινα πάλι. Να κάνω μία παράσταση ανθρώπινη. Βλέπουμε στη συγκοινωνία. Ένα παιδάκι, ένας άνθρωπος, νέος, να μην πούμε πόσο χρόνο, ένα νέο γερός άνθρωπος και κάθεται. Και ξαφνικά έχετε ένας γερός σαν τον παππού, και βαστάει, άντε να πέσει εδώ, άντε να πέσει εκεί, χαμπάρι δεν παίρνει αυτός. Ο νέος τον έχει δει, χαμπάρι δεν παίρνει. Λοιπόν, αυτός κάνει κακό. Να πω ένα παράδειγμα. Όχι, λίγο να το τελειώσω εκεί. Λοιπόν, και αυτός κάνει κακό απάνω στην αλήθεια. Δεν σέβεται τους γέροντας. Δεν έχει συνέστηση, διότι και αυτός μια μέρα θα φτάσει εκεί. Δεν φταίει εκείνος. Λοιπόν, όχι άλλο. Θέλω να πω κάτι και μετά θα σας δώσω τον λόγο. Λοιπόν, και βλέπω εκεί ότι πιο, ενώ βαστάει μία στάση τέτοια που είναι για να κλαις σε όλη τη διαδρομή, ξαφνικά το παλικάρι αυτό είναι για να κατέβει. Και τότε σηκώνεται και λέει, παππούλη, σας παρακαλώ, καθώς είστε όρθιοι, μα σας παρακαλώ, καθίστε. Αυτό ακριβώς έγινε, Λιβέντα. Ακριβώς, Λιβέντα, ναι. Ειλικρινά, κύριε Μιχάλη. Ναι. Προχθές που ερχόμουν από την Ελλάδα. Καθίστε, παππούλη. Μα άνθρωπε μου, αν ήταν η θέση δικιά σου, θα την έπαιρνες και θα έφευγες. Τι θέλεις να παραστήσεις? Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι η υποκρισία της αλήθειας. Αν έχουμε τέτοιο συνέστημα, είμαστε ένοχοι απέναντι στο Θεό. Μαρία, είναι ορισμένα κομμάτια, λέω 1, 2, 3, 4, 5, εκεί τα ξέρετε που τα έχω σημειώσει με κάτι να μην σταυρό. Εκεί πιο όμως, επέφτανε σε κάθε φυλάδιο, εμπροστά μας. Είμαστε όλοι ένα, μέσα στην ομοθυμία της αγάπης. Είμαστε μία αδελφότης, με ένα πνεύμα. Ή δε της πνεύμα Χριστού, ουκ έχει ούτως
ουκ εστίν αυτού. Ας το καταλάβουμε αυτό. Είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο πράος και ταπεινός, ο πολυέλεος. Ανήκουμε στην Εκκλησία, αρκεί να έχουμε αμοιβαία αγάπη. Είμαστε πίμνη και αυτός είναι ο ποιμήν. Είμαστε τα μέλη και αυτός είναι η κεφαλή. Πώς είναι δυνατόν τα μέλη να μην υπακούν στην κεφαλή? Βλέπουμε εδώ, μας δίνει ο Άγιος εκεί, ο Πατέρας, μία απάντηση και εμείς θα το ψάξουμε πάλι μέσα από την Καινή Διαθήκη τους Αποστόλους. Βλέπουμε η πρώτη εκκλησία ή Αποστολική ήταν πραγματική εκκλησία. Υπήρχε συνέστηση, ότι υπήρχαν κοινόβια. Τι σημαίνει κοινόβιο? Όλα για ένα σκοπό. Όχι δικά μου, δικά σου, αυτό εκεί, εγώ τόσα, εσύ εκεί, όλα. Γιατί το κέντρο, η αγάπη τους, ο προορισμός τους ήταν να δοξαστεί το όνομα του Κύριου, το κέντρο. Εδώ υπάρχει τέτοια συνέστηση. Και βλέπουμε ότι μέσα στην πρώτη χριστιανική εκκλησία υπήρχε κάποιο παράδειγμα και ο Κύριος το χτύπησε το παράδειγμα αυτό. Για να το δούμε εμείς μετέπειτα. Ποιο? Την Ζαφύρο και το Ζαχαρία που πουλήσανε ένα χτήμα και πήγανε να πούνε ψέματα. Ενώ ήταν δικά τους και λέει ο Απόστολος Πέτρος σαν αρχηγός. Πώς τους είπες? Αναδίας και σε... Ανανίας και Σεφύρα. Σεφύρα. Βλέπουμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος λέει, γιατί λέει ήθατε να πείτε ψέμα στο Πνεύμα το Άγιο? Δεν το ξέρετε ότι αυτό που λέτε είναι βλαστημία? Λοιπόν, αυτή τη βλαστημία την κάνουν πολλοί άνθρωποι, πολλές φορές την κάνουμε και εμείς. Και εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Όταν μου έχουν πει πολλοί άνθρωποι, δικοί μου άνθρωποι, ξάδερφε, θείε, τάδε, συγγενικά μου πρόσωπα, έλα στο δικαστήριο να πεις για κάτι που εγώ δεν ήμουνα. Θα αναγκαστώ να πω ψέματα. Και προσπαθώ να μην πάω. Γιατί ξέρω ότι θα πω ψέματα. Και όταν θα πω ψέματα και είμαι στην εκκλησία και διαβάζω και προσέχουμε και είμαι προς τα άνωθε, θα με τρώει αυτό. Τι κάνεις παιδί μου, εκεί τι είπες? Δηλαδή εκεί μπορούσε να πεις ψέματα και εδώ τώρα θέλεις τουλάχιστον ταπεινώνεσαι να πεις ήματον. Ή θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλους τους ανθρώπους και ο Θεός δεν βλέπει. Ο Θεός βλέπει τα πάντα και είδε τον, πώς τον είπες? Ανανία. Μπράβο, τον Ανανία και τη γυναίκα του και αυτομάτως το Πνεύμα το Άγιο του χτύπησε και πέθανε. Που σημαίνει ότι ο Κύριος σήμερα δεν μας σκοτώνει με τον τρόπο αυτό. Λέει αλλά... ψέματα σε άνθρωπο λέει, αλλά τα είπε σε αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και βλέπουμε εκεί ότι ο Κύριος μας δίνει τη μακροθυμία και τη συνέστηση και το χρόνο μέσα από το ψέμα, μέσα από την ακαταστασία μας να δούμε τον εαυτό μας και να επανέλθουμε, διότι δεν ξέρουμε το αύριο και εμείς αντί να κάνουμε τα βήματα αυτά κάνουμε διαφορετικά βήματα. Τι θέλω να πω? Να πω κάτι πολύ μεγάλο εκεί στο θέμα, γιατί με αγγίζει αυτό. Οι εβδομάδες η μία πίσω την άλλη περνάνε και ξαφνικά φτάνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μία, δεν είναι πολλές. Αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα συγκρούνται τα πάντα, εκ θεμελίων κουνούνται τα πάντα για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Και εμείς χαμπάρι δεν παίρνουμε. Δουλεύουνε
τα ή κέντρα με εικόνα ανοχής. Δουλεύουν τα κέντρα, δουλεύουν χίλια δυο πράγματα και το κράτος μας που είναι ορθόδοξο, που είναι ορθόδοξο και περιμένει από την Παναγία μας όπως το 1940 να είναι η στρατηγό μας στα σύνορα πάνω, περιμένει τι περιμένει με αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Έχουμε στεναχωρήσει πάρα πολύ το Θεό που δεν ξέρουμε το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Βλέπουμε στην Αθήνα μέσα και σε μέρη άλλα, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Παρασκευή, σούβλα, τζίρικα, κρέατα, εν ψυχρό. Λοιπόν, άνθρωπε, δεν θα φτωχύνεις, κλείστο εκείνη τη μέρα, κλείστο, όχι για τον Κύριο. Κλείστο για τον Κύριο, καλό στην ψυχή σου θα κάνεις για εκείνη τη μέρα, ούτε εκείνη τη μέρα. Θέλω, είμαι φτωχός, δεν έχω, δεν κάνω. Και εκείνη τη μέρα, τι καταπατάμε. Όταν όμως πεθάνει ο δικός μας άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, τον εκλέμε και δεν έχουμε όρεξη να φάμε όχι κρέας, τίποτα. Εδώ πεθαίνει ο πατέρας όλο μας. 40 ημέρες δεν τρώνε κρέας. Όλο μας. Ο πατέρας όλο μας. Και δεν έχουμε συνέστηση το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί το είπα αυτό. Γιατί αυτά τα πράγματα λέγονται μέσα στην Εκκλησία ολόκληρη η αλήθεια. Και ο Κύριος λέει, όποιος έχει ό,τι ακούει, ακούε το. Ας βάλουμε τα αυτιά μας, τα εξωτερικά και τα πνευματικά, να ακούσουμε αυτές τις μέρες τι ζητάει ο Κύριος από εμάς. 293. Όταν μου πείτε ότι έχετε κουραστεί, εγώ θα σταματήσω. Δεν κουραζόμαστε, να τα πούμε για όλα τα πράγματα. Πούμε και ερωτήσεις, κύριε Μιχάλη. Πόσο τα πράγματα, πόσο τα... Ού είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις τον εμών όνομα. Εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Γιατί υπόσχεται ο Χριστός την παρουσία του κατεξοχήν στους δύο ή στους τρεις. Γιατί εκεί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, στο όνομα του Χριστού υπάρχει Εκκλησία, η ένωση πίστεως και αγάπης. Εκεί υπάρχει αμοιβαία αγάπη. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ έστε εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Θα πεις και το 462. Πού και πού παρακαλώ τον Θεό στην Εκκλησία με αυτά τα λόγια για το λαό του. Κύριε, πολλά από αυτά τα τέκνα σου που στέκονται εδώ στον Άγιο Ναό, στον Άγιο Ναό σου είναι ενώπιόν σου σαν κενά σκεύη, μη ξέροντας πώς να προσευχηθούν θεάρεστα. Γέμισε τις ψυχές αυτές τώρα που είναι καιρός, ευπρόσδεκτος και η μέρα σωτηρίας. Με τη χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος και χάρισέ μου τα. Χάρισε τα στην αγάπη μου και στην προσευχή μου, φωτισμένα από τη γνώση της θεότητός σου, με καρδιές συντετριμμένες και ευλαβικές, σαν σκεύη γεμάτα. Δώσ' τους το πνεύμα σου το αγαθό, που υπερτυχάνει υπέρ ημών στεγναγμής αλλήλεις. Και εγώ, ο ίδιος, ο ποιμήντους, είμαι αμαρτωλότατος και ακάθαρτος, όσο κανείς άλλος, άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά, Κύριε, παράβλεψε τα αμαρτήματά μου κατά το μέγαλό σου και άκου την προσευχή μου αυτή την ώρα, χάρις και μόνο η ιδιότητα της ιεροσύνης. Κάμε, Κύριε, αυτή η χάρις να μην είναι κενή σε μένα, αλλά να καρποφορεί για το καλό του λαού σου. Κενή, δείξε μου το και εύσιλον είναι. Λοιπόν, υπόθηκε η λέξη καινή μέσα στην Εκκλησία. Πάνε οι άνθρωποι, λέει, και στη Θεία Λειτουργία στέκονται καινή. Καινή σημαίνει κούφι,
δίχως περιεχόμενο, η μέρη να είναι έξω, το τι γίνεται εδώ εκεί το αντάλλο και ό,τι φωνάζει μέσα ο παρέας, ο νόμος του Κυρίου, είμαστε τόσο κενοί που δεν έχουμε ούτε ότα εξωτερικά, ούτε εσωτερικά. Και αυτό σημαίνει κενή, με έψιλο. Όταν όμως είμαστε με άρθα γιώτα, σημαίνει ότι λέμε τη λέξη αυτή που είπε ο πατέρας πρωτήτερα, «Είμα το Κύριε». Και στο τέλος έρχεται η χάρη και μας χαριτώνει. Και η μέρημνα, η εξωτερική, τα προβλήματα σταματάνε και συνεχίζονται στην εκκλησία μέσα για να πάρουμε δύναμη, σαν μπαταρία να το πούμε, να γεμίσουμε, γιατί το έχουμε ανάγκη, για τη ζωή και για τα προβλήματα και για τον αγώνα. Σαν άνθρωποι, σαν οικογενειάρχες, σαν πολίτες, νομοταγείς πάνω στην κοινωνία μας. Όταν δεν έχουμε συνέστηση να είμαστε καινούργοι άνθρωποι, να αναθεωρήσουμε τον εαυτό μας μέσα στην Εκκλησία, να πούμε το «Είμα το Κύριε, δίδαξέ μας, δώσε μας τη χάρη σας, βγάλε τη μέρημνα από πάνω μας, ήρθαμε κοντά σου Κύριε μέσα στην Εκκλησία σας, μέσα στην αγκαλιά σου, μέσα στον νόμο σου, μέσα στις πληγές σου, στο Σταυρό και αγκάλιασέ μας να καταλάβουμε το τι ακριβώς λες για μένα, ναι, Κύριε, ο καθένας για τον εαυτό του. Και όλοι μαζί σαν θυμίαμα ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, αν έχουμε τη συνέστηση αυτή, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Αλλά γιατί δεν έχουμε όμως τη συνέστηση αυτή? Τι φταίει? Φταίει κι αντί άλλο. Έλα εδώ, Μαρία. Από εδώ μέχρι εκεί. Από εκεί μέχρι εκεί. Δυνατά. Στις μέρες μας η μαγεία κάνει θράψη. Η μικρή μας πατρίδα έχει γεμίσει από μάγους. 12.000 μάγοι υπολογίζεται ότι έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους μόνο στην Αττική. Πολλοί νομίζουν ότι η μαγεία είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Άλλοι πάλι μένουν αδιάφοροι απέναντί της. Λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η μαγεία και ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν. Μαγεία είναι μια λατρεία του Σατανά. Ο Σατανάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου. Αυτός έγινε η αιτία να βγει ο άνθρωπος από τον παράδεισο του Θεού. Ναι. Και δεν αρκέστηκε σε αυτό. Τα πάντα μηχανεύτηκε για να γίνει κοσμοκράτορας του κόσμου τούτου. Και θα το κατόρθωνε αυτό για πάντα, αν ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν του αφαιρούσε τη δύναμη και την εξουσία για του τραγικού θανάτου και τις αναστάσεις. Τότε ακριβώς η κοσμοκρατορία του Σατανά διαλύθηκε. Αλλά ο Σατανάς δεν παρατήθηκε από την επιδίωξη να φτιάσει πάλι την κοσμοκρατορία. 2.000 χρόνια τώρα προσπαθεί να την ξαναστήσει, προετοιμάσοντας έτσι τον ερχομό του Αντίχριστου. Πολλά είναι τα μηχανέματα του Σατανά. Ένα από αυτά είναι και η μαγεία, που είναι, όπως είπαμε, λατρεία του Σατανά. Την επινόησε δε ο παμπώνυρος διάβολος για να αποσπάσει τους ανθρώπους από τη λατρεία του αληθινού Θεού. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ότι είμαστε και εμείς. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί υπάρχει η φωνή του πονηρού απ' έξω, που η μέρημνα αυτή του Σατανά, όπως έγινε στο προπατορικό αμάρτημα, υπάρχει και στις μέρες μας. Και το τι ακριβώς γίνεται με τη σανατολατρία και με τις μαγείες, έχουν οι άνθρωποι αναστατωθεί και έχουν χάσει την ηρεμία τους, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος, χάνοντας την ηρεμία του και καταφεύγοντας με εύκολο τρόπο για να λύσει τα προβλήματά του, με εύκολο τρόπο, τον τρόπο αυτό που λέει ο Σατανάς, λοιπόν, αντί να λύσει, τα μπερδεύει. Και μπαίνοντας αυτός ο άνθρωπος που λέγεται χριστιανός μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι και θα είναι άνθρωπος κενός, με έψιλον. Γιατί μπορεί να μπαίνει στην Εκκλησία, αλλά το μυαλό του είναι αλλού. Το έχει δώσει πού? Ο Κύριος λέει, δύο θεούς δεν μπορείτε να δουλέψετε. Ή εμένα, ναι, θα δουλέψετε. Ή Κύριο το Μαμονά. Ή το Μαμονά. Ποιος είναι ο Σατανάς. Το κρίμα, ρε. Ναι. Ποιος το εξουσιάζει όμως? Μαμονά. Ο Μαμονά. Όχι, ο Μαμονά. Ο Σατανάς εξουσιάζει το Μαμονά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό?
ας κάνουμε ένα δέσιμο τη λέξη αυτή για να μην μείνει κενή με έψιλο, αλλά κενή με αφα γιώτα. Όταν ο Κύριος πειράχθηκε στο σαραντάριο όρο, στο τρίτο πείραγμά του, σε ένα ύψωμα, σε ένα όρο, πήγε ο Σατανάς τον Χριστό και του λέει, τα βλέπει, λέει, αυτά όλα. Με βαλεί, αδόξε, σπίτια, πολιτείες, χρήμα, αδόξε, δικά σου είναι. Προσκύνησε με. Και είπε ο Κύριος, πίσω μου σε έχω Σατανά. Δηλαδή, δείχνουμε ότι με το Σατανά, όταν ασχοληθούμε, στο τέλος θα έχουμε μεγάλα κακά ξεμπερδέματα και δεν θα ωφεληθούμε. Αυτός είναι απλώς τι. Θα δώσω μία τελευταία απάντηση στο θέμα αυτό που και τελειώνω και μετά για να κλείσουμε, διότι κάπου χτυπάνε καμπανάκια και πρέπει να πούμε φύγουμε, ναι, για να κάνετε μερικές ερωτήσεις και να τελειώσουμε.